Προτείνω να πάμε σε ένα νησί πραγματικά που αγαπάμε ιδιαίτερα, που έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές και που έχει και μία δυναμική κοινότητα Κριτών. Αναφέρομαι στη Σύρο και θα πάμε στην Ερμόπολη. Σωστά, και την κυρία Λίκη Λεονταρή, την αντιδήμαρχος πολιτισμού, ναι. Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το Συριανό Καρναβάλι έχει ξεκινήσει. Και βλέπουμε και την αφίσα για την φετινή εκδήλωση. Να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία. Πάμε να μάθουμε πράγματα και να μάθουν πράγματα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από την Ερμούπολη, καλησπέρα από όλη τη Σύρο. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Μιαούλη. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για αυτή τη σύνδεση. Χαρά μας. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, έχουμε οι δύο τόποι ιδιαίτερη σχέση, μας συνδέουν πολλά πράγματα. Ακριβώς. Εδώ είμαστε δίπλα στον Μπάστακα, στην καρικατούρα του Γεωργίου Σουρή, γιατί το Συριανό Καρναβάλι έχει το όνομά του, έχει το όνομα αυτού του σύγχρονου Αριστοφάνη, και να πω ότι και φέτος κλείνουμε 170 χρόνια από τη γέννησή του εδώ στην Ερμούπολη. Οπότε καταλαβαίνετε, ενισχύεται ακόμη περισσότερο το Συριανό Καρναβάλι με αυτή την ονομασία του. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Αύριο, ναι, ξεκινάει η καρναβαλική παρέλαση στην Άνω Σύρο, στο μεσονικό οικισμό της Άνω Σύρου. Ήδη οι ρυθμοί είναι έντονοι. Εκεί οι οικοδεσπότες θα είναι τα ζεϊμπέκια. Είναι ένας πολεμικός χορός μαυροφορεμένων ανδρών, οι οποίοι ως θέμα έχουν την απαγωγή της αρχικανούμησας, της γυναίκας του αρχικαπετάνιου. Αντιλαμβάνεστε τι δύναμη έχει αυτό το έθιμο. Επισκέπτες και κάτοικοι πραγματικά κάθε χρόνο ανυπομονούν να το απολαύσουν, και στη συνέχεια, εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το δρόμενο, θα ξεκινήσει η καρναβαλική παρέλαση στα σοκάκια του μεσονικού οικισμού. Την Κυριακή η Ερμούπολη θα έχει φορέσει όλα τις τα γιορτινά, θα είναι σε τέτοια ατμόσφαιρα να υποδεχθεί την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του Συριανού Καρναβαλιού, όπου πάνω από 1000 άτομα συμμετέχοντες, μαζί με τα άρματά τους, θα δώσουν μία νότα χαράς, κεφιού, γλεντιού, να ξεφύγουμε λίγο από αυτή την καθημερινότητα που έχει και τα γκρίζα της που και που. Και βέβαια θα ακολουθήσουν, ναι, τα κούλουμα στις εξοχές του νησιού. Μπράβο. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Ναι. Αλλά να πω και κάτι, ναι, που σας τα λέω τώρα όλα πολύ γρήγορα. Είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις, οι αποκριάτικες, δεν είναι μόνο το τριήμερο που σας αναφέρω. Έχουν προηγηθεί πολλές εκδηλώσεις εδώ και ένα μήνα. Δηλαδή από τις 5 Φεβρουαρίου περίπου ξεκινήσαμε και υπήρχαν τα Συριανοειδώματα, την Τικνοπέμπτη, η Γάμη περίφημη εδώ στην πλατεία Μιαούλη, διάφορα άλλα δρόμενα σε άλλες περιοχές, θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε περάσει και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ένα πλούσιο πρόγραμμα. Σας προσκαλούμε. Ερώτηση. Έρχονται αυτό το διάστημα με αφορμή και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ακόμα και άνθρωποι εκτός νησιού, δηλαδή στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού και των εσωτερικών μετακινήσεων. Έχετε επισκέπτες? Πολύ όμορφα το θέτετε. Θα έλεγα ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Και βέβαια αναφέρω το ότι η Σύρος έχει για τα τριήμερα σχεδόν πάντοτε κίνηση, διότι υπάρχουν άνθρωποι, ιδιοκτήτες κατοικιών, οι οποίοι έχουν επιλέξει το νησί μας για διακοπές, για τριήμερα ή το καλοκαίρι ή Πάσχα, που είναι σημαντικός τουριστικός προορισμός το Πάσχα η Σύρος. Το γνωρίζετε πολύ καλά με την... με τα δύο δόγματα τα οποία έχουμε εδώ στο νησί μας και κάνουμε πάρα πολύ ωραίο Πάσχα. Επομένως έχουμε κίνηση. Ναι, έχουμε μάλιστα, κίνηση. Μάλιστα. Είναι δύσκολα βέβαια η νησιωτικότητα, το γνωρίζετε. Το χειμώνα έχει τις δυσκολίες της, αλλά η Σύρος είναι πάντοτε η αρκόδηση μήνυμα... όλους. Ναι. Το μήνυμα που στέλνετε στους κριτικούς, ποιο είναι? Το μήνυμα στους κριτικούς, ποιο είναι, Αντιδήμαρχε? Σας αγαπάμε πάρα πολύ, σας θεωρούμε αδέλφια μας, όλοι είμαστε μαζί, με χαρά να σας έχουμε εδώ ως επισκέπτες και
πραγματικά ανοίγει η καρδιά μας. Μάλιστα. Να είστε καλά, με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά, κυρία Λεονταρέτη, να είστε καλά.